Λοιπόν, είμαστε από τη συντακτική ομάδα του Ζάνιο News και δίπλα μου έχω την Πινελόπη, η οποία έχει έρθει φέτος στο φεστιβάλ μας στο πλαίσιο των προσεγγίσεων με την ταινία της «Γιατί δεν χορεύεις» και θα της κάνω μερικές ερωτήσεις. Γεια σου, Πινελόπη. Γεια. Με κοιτάς. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι από ποια ηλικία ασχολείσαι με τον κινηματογράφο και τι σου έδωσε το κίνητρο να ασχοληθείς επαγγελματικά με το χώρο. Από τα 18, όταν πήγα στη σχολή. Γενικά, εγώ ήμουν στον χώρο και πάντα ήμουν μέσα στα. Πηγαίναμε για φαγητό και μιλάγανε για ταινίες. Όλοι τους φίλοι ήταν από ταινίες. Οπότε, κάπως ήμουν πάντα μέσα σε αυτό και μου άρεσαν ταινίες. Οπότε, είπα να το κάνω κι εγώ. Γιατί μου αρέσει να λέω ιστορίες. Αυτό. Και πήγα στη σχολή και είπα να ασχοληθώ. Άρα, δεν υπήρχε κάτι πιο πριν, ας πούμε, το τύπου κλασική κλισέ ιστορία. Ήμουν 5 χρονών και έπιασα μια κάμερα στα χέρια μου. Είναι πιο. Άρεσε πάντα οι ταινίες. Έβλεπα και πολλές σειρές και πολλές ταινίες και αυτό. Αλλά όχι παραπάνω, όχι τίποτα. Ναι. Okay. Η νύχτα και είπα κοντά. Η επόμενη μου ερώτηση είναι ποια ήταν η έμπνευση πίσω από το σενάριο που είδαμε. Το «Γιατί δεν χορεύεις» είναι εμπνευσμένο από ένα δείγμα του J.D. Salinger. Είναι μισό-μισό. Είναι μισό ακριβώς όπως το δείγμα και μισό έχω βάλει δικά μου πράγματα μέσα, δικές μου εμπειρίες, ας πούμε. Το είχα διαβάσει πιο μικρή και μου είχε αρέσει πολύ. Είχα νιώσει μια συμπάθεια για το χαρακτήρα, την πρωταγωνίστρια, και είχα νιώσει ότι κάπως μου ταιριάζει και τελικά το άλλαξα λίγο για να βάλω πιο μοντέρνα πράγματα μέσα και πιο δικά μου κιόλας και το εγγύησα. Ωραία. Έπειτα, ποια είναι η αγαπημένη σου σκηνή από την ταινία που παρακολουθήσαμε και δεύτερη ερώτηση στην ίδια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει σκηνή που έχεις διασκευάσει και είναι στις αγαπημένες σου και πώς τη διασκεύασες. Είναι η ίδια σκηνή βασικά, η σκηνή του χορού, του πρώτου χορού που χορεύει με τον τύπο και η τελευταία σκηνή. Δεν υπήρχαν στο δίηγημα, τα έχω βάλει εγώ πέρα σε αυτά. Και αυτή ήταν η αγαπημένη σκηνή. Μ' άρεσε πολύ και το γύρισμα, γιατί ήταν και στο motion και αυτά κάπως. Ήταν και σαν γύρισμα ενδιαφέρον, ήταν δύσκολο και ήταν φαν κιόλας πολύ. Γιατί είχαμε κομπάρσους έτσι να χορεύουν όλοι μαζί. Είχε μουσική στο γύρισμα, είχε πλάκα. Ήταν ένα κανονικό πάρτι λοιπόν. Ναι. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι ότι θα σε ενδιαφέρει για κάποιο μελλοντικό project να ασχοληθείς με κάποιο συγκεκριμένο είδος ταινίας. Εννοείς τύπου horror, τύπου. Τύπου horror, τύπου, ναι. Δεν ξέρω. Δεν μου αρέσουν πολύ τα είδη. Αλλά. Δράμα, ξέρω εγώ, το πιο κλασικό. Κοινωνικό δράμα, αυτό είναι το αγαπημένο μου είδος. Οπότε αυτό θα. Παύλα, thriller. Όχι thriller. Ψυχολογικό thriller. Ίσως. Ψυχολογικό thriller, αυτό εννοώ. Αυτό μου αρέσει, οπότε. Ίσως. Κάτι βαρύ. Οκ, Πινελόπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ελπίζουμε να σε ξαναδούμε και του χρόνου.